μπορεί να ελέγξει και να δώσει μια απάντηση και αυτή σε περίπτωση που προκύψει ακριβώς, μια δήλωση περαιτέρω. Ναι. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι και βλέπω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά συγκρατημένο και επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση καθ' όλη τη διάρκεια του περσινού κύκλου πώς έβγαινε, υποστήριζε με αίμα και υδρότα τη Σταυρούλα, να τη δικαιολογήσει, να μιλήσει παντού, να στείλει μηνύματα. Και βλέπω τώρα έναν άντρα αρκετά πληγωμένο και αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ έντονη φημολογία για ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στη σχέση του και ήταν η αιτία που ο Παναγιώτης πληγώθηκε. Γιατί χρονικά τώρα δεν ξέρω πώς έχει συμπέσει αυτό μαζί με το κομμάτι της σχέσης. Ήταν κάτι το οποίο μαθεύτηκε ενώ έγινε πιο πριν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει, θέλω να σου πω την αλήθεια. Οπότε φαντάζομαι ότι μπαίνοντας και μέσα σε ένα παιχνίδι χωρίς να μπορείς να έχεις επικοινωνία και να βλέπεις το τι ακριβώς συμβαίνει στα μίντια, είναι αρκετά σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Ναι. Εντάξει, από την άλλη, πάλι όμως δεν ξέρω και κατά πόσο θα είναι καλό να αρχίσει να βγαίνει να λέει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όσο και αν έχει πληγωθεί, το να αρχίσει να κακολογεί, ας πούμε, την πρώην σύζυγό του. Αλλά δεν το έκανε. Όχι, επειδή λέμε ότι αργότερα δηλαδή. Μπορεί να μην βγει να την κακολογήσει. Μπορεί να πει για ποιο λόγο διαλύθηκε αυτό ο γάμος. Αυτή που κρατάει και ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο απάντησε στον δημοσιογράφο της εγώ, ο Πάνος ήταν. Στον Πάνο μας. Ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ σωστός. Νομίζω να κρατήσει έτσι ένα επίπεδο. Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ που έκατσε και απάντησε σε όλα αυτά. Γιατί όντως σε μια τόσο έκριθμη κατάσταση, θα έλεγα τόσο σύντομα δηλαδή σε σχέση με τον χωρισμό του, να μας απαντήσει. Μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει, να πει τη δική του πλευρά. Δεν είπαμε ότι θα βγει να κακολογήσει τη Σταυρούλα. Προς Θεού, έτσι. Και είναι, απλά και τώρα εμβρασμό είναι ήρεμος ο άνθρωπος. Είναι σε ήρεμο, γιατί μπορεί να είναι και πράγματα τα οποία δεν γίνεται να υποθούν. Ναι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση δεν ξέρω αρκετά περίεργη. Είναι περίεργο γιατί βλέπει ένα ζευγάρι που είναι πολύ ερωτευμένο. Η Σταυρούλα είναι μέσα. Έπαθλε επικοινωνία, μίλαγε μαζί του, έκλεγε. Και βγήκε, ετοιμάσαν τον γάμο, τους παντρευτήκαν και σε τρεις μήνες χωρίζεις. Είναι λίγο ξαφνικό, ρε παιδί. Θα προέκυψε προφανώς κάτι σοβαρό. Ναι, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουν τέλος πάντων ότε ή ο ένας ή ο άλλος κάποια στιγμή. Θα μιλήσουν όταν πρέπει να μιλήσουν. Όταν πρέπει να μιλήσουν, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς τότε θα μιλήσουμε. Όταν θα πρέπει θα μιλήσουμε. Α, καλά, βε. Τι είχαν δηλώσει κανένα τώρα σήμερα. Να τα βέλη. Υποσχέσεις αφήνει. Μην μιλάς τώρα λοιπόν, όταν έρθει η ώρα γι' αυτό. Μην μιλάς. Δεν θα πάει.